Εφοπλιστής από την Εκάλη, ανακάλυψη του Αλέξη Τσίπρα, ο πέμπτος υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι μονομάχοι. Στη φυλακή ο εμπριστής του Αυλώνα. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα προστατεύσει τα δάση. Τρία πιστολίδια σε 24 ώρες σε γειτονιές της Αθήνας. Έρευνα του ΣΤΑΡ για τα παράνομα όπλα. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ με τον Γιώργο Ευγενή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε να ταράξει σήμερα και επισήμως τα λιμνάζοντα νερά του εσωκομματικού σκηνικού στον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του κόμματος με ένα βίντεο 4 λεπτών. Με σπουδές στην Αμερική, όπου και εργάστηκε σε μεγάλες τράπεζες, αλλά και καριέρα στην ναυτιλία, τοποθετήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος και σήμερα υποστηρίζει ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να γίνει πρωθυπουργός. Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988, σε μια χώρα με κληρονόμους πρωθυπουργούς. Με ένα σύγχρονο επαγγελματικό βίντεο, ο Στέφανος Κασελάκης συστήνεται στον κόσμο και ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω επίγνωση ότι δεν διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία και στην κοινωνική ζωή. Η υποψηφιότητα, λοιπόν, που τώρα θέτω, δείχνει έναν άλλο δρόμο. Από την κοινωνία για την κοινωνία. Αν και μεγάλωσε στην Εκάλη, η οικογένειά του πτώχευσε και ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε από ανάγκη, όπως λέει, στην Αμερική, όπου σπούδασε και στη συνέχεια έπιασε δουλειά στην τράπεζα Goldman Sachs, μαθαίνοντας τι εστί καπιταλισμός. Είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου στα φτηνά, το πώς η λαζονία φέρνει το χρήμα. Αργότερα λέει ότι πήρε δάνειο και ασχολήθηκε με την ποντοπόρο ναυτιλία με επιτυχία. Ο ίδιος, ομοφιλόφιλος κατά δήλωσή του, δεν κρύβει την προσωπική του ζωή. Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος της ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Δεν έχω gay ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Υποστηρίζει την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό και το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας και προβάλλει το ότι είναι αυτοδημιούργητος. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον πρωθυπουργό της δίθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρήν από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει? Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει? Ένα πρώτο δείγμα των θεσεών του είχε αναπτύξει τη βραδιά των εκλογών του Ιουνίου, μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αρκετές λύσεις, οι οποίες είναι καλές λύσεις κοινής λογικής και οι οποίες δεν είναι αναγκαστικά θέμα του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πιο κεντρό κόμμα, πιο αριστερό κόμμα. Μακάρι η Νέα Δημοκρατία να πάρει μερικές από τις ιδέες μας, κανείς δεν έχει μονοπόλιο στις καλές ιδέες, και να τις εφαρμόσει. Η υποψηφιότητα Κασελάκη ανακατεύει την τράπουλα στο ΣΥΡΙΖΑ και φέρνει νέους πονοκεφάλους στους υπόλοιπους τέσσερις διεκδικητές προεδρίας: Έφη Αχτσιόγλου, Ευκλήδη Τσακαλώτο, Νίκο Παπά και Στέφανο Τζουμάκα. Πρώτος έσπευσε να στηρίξει την υποψηφιότητα Κασελάκη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Κιλκής, Πέτρος Παπάς, που είχε περιοδεύσει την περιοχή με το νέο υποψήφιο. Ο Παύλος Πολάκης επίσης τον στηρίζει, αλλά ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην επίσημη έναρξη της κούρσας του απόψε στα Χανιά, στους τάφους των Βενιζέλων. Δυστυχώς, λόγω ιατρικών υποχρεώσεων θα είμαι στην Αθήνα. Καλό ξεκίνημα. Όταν έχεις μεγαλώσει στην Εκάλη, άσε και λίγο την κλάψα. Και σας το λέω εγώ που έχω επίσης μεγαλώσει στην Εκάλη. Δεν είναι ντροπή το επάγγελμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς ήμουν άνθρωπος της, ας πούμε, της ελεύθερης αγοράς εισαγωγικά. Πριν δούμε πάντως την πολιτική δυναμική που αναπτύσσει η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μέχρι πριν από 4 μήνες ήταν ευρέως άγνωστος. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ στο στούντιο. Καλωσορίζω στο Star και την διευθύντρια του newsbomb.gr και δημοσιογράφο του Real FM, την Αμαλία Κάτζου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Αντώνη, ο οποίος έχει αρκετό παρασκήνιο, διότι εδώ πρέπει, από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης διεύει τον πολιτικό Ρουβίκονα και θέτει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών, να απαντηθούν και ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, ερωτήματα τα οποία μας τα άνοιξε ο ίδιος με το σημερινό τετράλεπτο του βίντεο. Ακριβώς. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να σου πω ότι αυτή την ώρα, μάλλον σε λίγο, σε πολύ λίγο από τώρα, ολοκληρώνει την παρουσίαση της υποψηφιότητάς σου στα Χανιά και συγκεκριμένα σε μια συμβολική κίνηση στον τάφο των Βενιζέλων. Σε λίγο θα ξεκινήσει αυτό. Εδώ έχουμε αυτό. Και την πρώτη αντίδραση, έτσι, από το Δήμο και το Ίδρυμα Βενιζέλου, όπου εκφράζουν τις ενστάσεις τους για τη χρήση του μνημείου για κομματικούς λόγους. Τώρα, στη διαδρομή αυτή του Κασελάκη προς το αμερικανικό όνειρο, έχουμε μια πανεπιστημιακή πορεία
πολύ καλή, λαμπρή, στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, όπου εκεί πήρε και την υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου.